Αυτή είναι η ιστορία ενός εφιάλτη. Του δαίμονα που στοχεύει η γη σε φίβους και νέους, που τους κλέβει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τους. Ακόμα και την ίδια τους τη ζωή. Ξέρεις, η σχιζοφρένεια είναι από τις πιο περίπλοκες και συνάμα εκπληκτικές ασθένειες των ανθρώπων, γιατί είναι πολυσύνθετη και έχει πολλά διαφορετικά είδη συμπτωμάτων. Ακούω μικρές φωνές, σαν φωνές αγγέλων. Νόμιζα ότι μπορώ να πετάξω. Νιώθω σαν να εκρήγνεται το κεφάλι μου, σαν αυτανάφλεξη. Η σχιζοφρένεια δεν είναι διπλή προσωπικότητα, ούτε είναι μια δημιουργική προσπάθεια προσαρμογής του ατόμου σε ένα παράλογο κόσμο. Περπατούσα στο δρόμο και έκλαιγα. Έκλαιγα συνέχεια, χωρίς λόγο. Και οι άνθρωποι έλεγαν, γιατί κλαίει αυτή η κοπέλα. Και εγώ εκνευριζόμουν. Τους έλεγα ότι δεν καταλαβαίνουν. Αυτή η διαταραχή δεν οφείλεται σε κάποιο ανθρώπινο σφάλμα. Δεν οφείλεται στο πείσμα ενός παιδιού ή στην προσπάθεια κάποιου να είναι διαφορετικός. Κάθε φωνή που άκουγα ήταν η φωνή του Θεού. Έτσι λοιπόν, ό,τι μου έλεγαν να κάνω οι φωνές ήταν εντολή από το Θεό. Και εγώ, σαν καλός χριστιανός, έπρεπε να το κάνω. Η σχιζοφρένεια είναι μια ασθένεια του εγκεφάλου που εκφράζεται μέσα από διαταραχές της σκέψης, της αντίληψης και της συμπεριφοράς. Παράνοια, παρεστήσεις, συναισθηματική απομάκρυνση. Για τα θύματα της σχιζοφρένειας, η καθημερινή ζωή είναι ένα παράξενο και τρομακτικό ταξίδι. Η σχιζοφρένεια πλήττει την ικανότητα των ανθρώπων για αισθήματα, επικοινωνία, καθώς και την ικανότητα να κατανοήσουν και να αλληλεπιδράσουν με τον κόσμο γύρω τους. Τα συμπτώματα αυτά είναι ό,τι ξέρουμε για αυτή την ασθένεια. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι για ποιο ακριβώς λόγο συμβαίνει. Ποιο θα είναι το επόμενο θύμα ή πώς να τη σταματήσουμε. Αυτό το φιλμ είναι ένα ταξίδι στις ζωές των ανθρώπων που πάσχουν από σχιζοφρένεια και των επιστημόνων που προσπαθούν να την ερμηνεύσουν. Κανείς δεν ξέρει. Είναι ένα μυστήριο το γιατί συμβαίνει. Φαίνεται ότι είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης, γιατί είναι μια διαταραχή που εκδηλώνεται μόνο στον άνθρωπο, από όσο γνωρίζουμε. 1% του ανθρώπινου πληθυσμού παγκοσμίως πάσχει από αυτή τη διαταραχή. 1% του πληθυσμού της γης. 1 σε κάθε 100 παιδιά, άσχετα από τη φυλή, το φύλο, την οικονομική κατάσταση ή τον πολιτισμό που ανήκει, θα πέσει θύμα της ασθένειας του κατακερματισμένου μυαλού. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκουμε ανθρώπους φαινόμενα και προφήτες, σπουδαίους καλλιτέχνες και μανιακούς δολοφόνους. Κυρίως όμως βρίσκουμε συνηθισμένους ανθρώπους, σαν εμάς, τα αδέλφια μας και τα παιδιά μας. Είναι κομμάτι της ανθρώπινης φύσης, από την άποψη ότι είναι κάτι που συμβαίνει και θα συμβαίνει στους ανθρώπους. Η σχιζοφρένεια εμφανίζεται σε νέους άνδρες και γυναίκες, συνήθως μεταξύ 15 και 30 ετών, και τους καταδικάζει σε ένα ατελείωτο ψυχικό βασανιστήριο. Πιστεύω ότι είναι μια ιδιαίτερα τραγική ασθένεια, γιατί διαταράσσει την ψυχολογική ισορροπία των ανθρώπων τη στιγμή που μπαίνουν στην καλύτερη φάση της ζωής τους. Η σχιζοφρένεια παραμένει εντελώς αφανής, έως και για 2 δεκαετίες, κατά τη διάρκεια της βρεφικής, παιδικής και της αρχής της εφευγικής ηλικίας. Υπάρχουν μαθητές που είναι αριστούχοι και οι καλύτεροι αθλητές και οι πιο δημοφιλείς στο σχολείο και ξαφνικά παθαίνουν σχιζοφρένεια και όλα αλλάζουν. Πιστεύεις ότι η ζωή σου ήταν δύσκολη? Ναι, υπέφερα πολύ. Πιστεύεις ότι είχες πιο δύσκολη ζωή από τους άλλους ανθρώπους? Πιο δύσκολη από τους περισσότερους ανθρώπους που ξέρω. Πώς με ρωτάτε κάτι τέτοιο όταν έχω νοσηλευτεί σε ψυχιατρίο 71 φορές? Ο Στίβ είναι ο μεγαλύτερος γιος μιας οικογένειας από το Σκάρσντεϊλ της Νέας Υόρκης. Όταν ήταν παιδί, είχε ένα πολύ πρικισμένο μυαλό που του άνοιξε τις πόρτες στα καλύτερα σχολεία της χώρας. Σαν ενήλικας, το μυαλό του στράφηκε εναντίον του και τον οδήγησε σε ψυχιατρικές κλινικές όχι 71, αλλά 76 φορές. Ο Στίβ κατηγόρησε την υπερπροστατευτική μητέρα του για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε. Η μητέρα του απέδωσε την ευθύνη στον πατέρα του που ήταν υπερευαίσθητος και ο πατέρας του με τη σειρά του κατηγόρησε τους φίλους του Στίβ γιατί του έδωσαν LSD.
Οι γιατροί είπαν ότι ο Steve έχει σχιζοφρένεια. Η μητέρα του Steve είπε πως σχιζοφρένεια είχαν οι γιατροί. Κανείς στην οικογένεια δεν ήξερε τι είναι η σχιζοφρένεια. Steve, μπορείς να περιγράψεις τη μεταβατική περίοδο όταν άρχισαν τα ψυχωτικά συμπτώματα? Ναι, βέβαια. Είναι σαν να πηγαίνεις για ύπνο σε ένα ρετυρέ στο Μανχάταν και ξαφνικά κατά κάποιο τρόπο να ξυπνάς στα προάστια του Ναϊρόμπι, στη ζούγκλα. Είναι πολύ δραματικό. Το 1969 ο Steve αποφύτησε και μόλις είχε τελειώσει το πρώτο έτος της ιατρικής. Στα 20 του χρόνια έπαθε το πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο. Ένας πολλά υποσχόμενος κόσμος γέμισε με φόβο και παράνοια. Έχεις παρεστήσεις που είναι τόσο έντονες που... Ο φόβος ότι όλοι μέσα στο δωμάτιο ξέρουν τι είναι αυτό που σκέφτεσαι. Ο φόβος ότι όλοι μέσα στο δωμάτιο θέλουν να σε ελέγξουν και να σε κάνουν να συμπεριφερθείς με συγκεκριμένο τρόπο. Συναισθηματικά, σωματικά, πνευματικά και σεξουαλικά. Όλοι προσπαθούν να σε αναγκάσουν να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα με συγκεκριμένο τρόπο. Για το Steve, η ζωή έγινε ένα εφιαλτικό πηγενέλα μεταξύ τρέλας και διάβγειας και το ίδιο το μυαλό του έγινε ο χειρότερος εχθρός του. Το εσωτερικό μου μαρτύριο έχει ξεπεράσει τα όρια μου, με χιλιάδες νευρώνες να πυροδοτούνται ταυτόχρονα, σαν να πετάνε χιλιάδες αεροπλάνα μαζί. Και αν με ρωτήσετε τι νιώθω, είναι σαν να εκρήγνεται το κεφάλι μου. Μέσα σε αυτό το κουτί είναι το πιο εξελιγμένο κομπιούτερ που έχει γνωρίσει ο άνθρωπος. Μπορεί να αναλύσει περίπλοκες καταστάσεις και να επεξεργαστεί πολλαπλά ερεθίσματα την ίδια στιγμή. Μέσα σε αυτό το κουτί είναι ένας ανθρώπινος εγκέφαλος. Στην Τράπεζα Εγκεφαλικού Ιστού του Harvard στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Dr. Steven Vincent και το προσωπικό του ψάχνουν στοιχεία για τις αιτίες που οδηγούν στην ψυχική ασθένεια, μελετώντας τις διαφορές μεταξύ των υγιών και των νοσούν των εγκεφάλων. Κάθε φορά που έχουμε εδώ έναν εγκέφαλο που επεξεργαζόμαστε, το προσωπικό μου και εγώ είμαστε συνέχεια έκθαμβοι από το θαύμα που λέγεται εγκέφαλος και τις δυνατότητές του. Μας μαγεύει το μυστήριο του τι είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος και πώς λειτουργεί. Μια πολύπλοκη μάζα λιπόδου ιστού, αιμοφόρων αγγείων και υγρού, που ζυγίζει λίγο λιγότερο από ένα κιλό. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι αντικείμενο κλινικής έρευνας εδώ και πολλές γενιές. Αυτός ο εγκέφαλος ήταν ζωντανός μόλις πριν από 4 ώρες. Οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει ορατές διαφορές στο μέγεθος και στο σχήμα ορισμένων περιοχών του εγκεφάλου σε κάποιους ανθρώπους που πάσχουν από σχιζοφρένεια. Αλλά τα ευρήματα δεν είχαν συνοχή. Και κάτω από το μικροσκόπιο είναι ουσιαστικά αδύνατο να ξεχωρίσει κανείς τον εγκεφαλικό ιστό ενός ανθρώπου που πάσχει από σχιζοφρένεια από κάποιου που δεν πάσχει. Τι είναι λοιπόν αυτό που διαφοροποιεί έναν φυσιολογικό εγκέφαλο από έναν εγκέφαλο με σχιζοφρένεια? Η επιστήμη τώρα μας υποδεικνύει ότι η διαφορά έγκυται στις συνδέσεις και τη χημεία του εγκεφάλου. Το μεγαλύτερο μέρος της εγκεφαλικής δραστηριότητας αφορά την επικοινωνία μεταξύ κυττάρων που ονομάζονται νευρώνες. Τα μηνύματα στέλνονται μέσω χημικών που λέγονται νευροδιαβιβαστές, όπως η ντοπαμίνη και η σεροτονίνη. Σε ανθρώπους με σχιζοφρένεια αυτά τα χημικά βρίσκονται συχνά σε μη φυσιολογικά επίπεδα. Αλλά αυτή η διαταραχή στη χημεία του εγκεφάλου είναι μόνο ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν στα επικοινωνιακά προβλήματα που παρατηρούνται στη σχιζοφρένεια.
Όλο και πιο συχνά οι νευρολόγοι αποδίδουν αυτά τα προβλήματα σε διαταραχές στη δομική οργάνωση των εγκεφαλικών κυττάρων, σε δομές που αρχίζουν να δημιουργούνται κατά την εμβριακή ανάπτυξη του εγκεφάλου. Μετά τον τρίτο μήνα της κύησης, οι νευρώνες μετακινούνται με σκοπό να χτίσουν συγκεκριμένες διόδους στον εγκέφαλο. Αν γίνει κάτι λάθος σε αυτό το στάδιο, έχουμε μόνιμες συνέπειες. Τα μυαλά των ανθρώπων που πάσχουν από σχιζοφρένεια είναι καλωδιωμένα κάπως διαφορετικά. Δηλαδή, οι νευρώνες είναι συνδεδεμένοι σε διαφορετικές δομές από ό,τι στους εγκεφάλους των φυσιολογικών ανθρώπων. Πρόσφατα, η τεχνολογία έδωσε στους ερευνητές τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να αρχίσουν να κατανοούν τη φυσιολογία της λειτουργίας του εγκεφάλου. Η μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου προσφέρει λεπτομερείς εικόνες του ζωντανού εγκεφάλου την ώρα που εργάζεται, όταν δηλαδή επεξεργάζεται πληροφορίες. Η Δόκτωρ Νάση Ανδριάσεν από το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα είναι πρωτοπόρος σε αυτόν τον τομέα. Τα πιο πιστικά στοιχεία για το τι πηγαίνει στραβά με τον εγκέφαλο στη σχιζοφρένεια προέρχονται από έρευνες που απεικονίζουν τις λειτουργίες του εγκεφάλου, μέσω των οποίων μπορούμε να μελετήσουμε τα κυκλώματα μέσα στον εγκέφαλο. Αυτά τα κυκλώματα είναι περιοχές που αλληλοσυνδέονται και που πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους. Μπορείτε να τα φανταστείτε σαν προγράμματα σε έναν υπολογιστή που κάνουν κλήσεις εδώ και εκεί για να συλλέξουν πληροφορίες ή κάτι άλλο. Και στη σχιζοφρένεια αυτά τα κυκλώματα δεν δουλεύουν σωστά και καλούν συνδέσεις και συνδέονται λανθασμένα. Και επειδή οι συνδέσεις δεν είναι σωστές, μερικές φορές οι άνθρωποι λαμβάνουν λανθασμένες πληροφορίες και ακούν φωνές όταν δεν πρέπει ή ερμηνεύουν λανθασμένα κάποια πράγματα που βλέπουν. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι τα προβλήματα είναι εν μέρη γενετικής φύσης. Οι καλωδιώσεις του εγκεφάλου ξεκινούν κατά τη σύλληψη. Ακριβείς απεικονίσεις με υπέρηχους βοηθούν τους ερευνητές να παρακολουθήσουν την ανάπτυξη του μυαλού του εμβρίου μέσα στη μήτρα. Σε αυτά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης, οι νευρώνες δημιουργούνται, μετακινούνται προς τις τελικές τους θέσεις και αρχίζουν να διακλαδώνονται, ώστε να ενωθούν με άλλα νευρικά κύτταρα. Πιστεύετε ότι ίσως να υπάρχουν κάποιες διαφορές στον τρόπο που συμβαίνει αυτή η διαδικασία στα άτομα που αργότερα θα παρουσιάσουν σχιζοφρένεια. Παρακολουθώντας κάποια άτομα από τη σύλληψη μέχρι την εκδήλωση της ασθένειας, οι ερευνητές ελπίζουν πως θα εντοπίσουν πότε και πώς επηρεάζεται ο εγκέφαλος από τη σχιζοφρένεια. Ξέρουμε ένα κομμάτι αυτής της διαδικασίας. Ξέρουμε αρκετά για το τι συμβαίνει με την νευροχημία και την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Αλλά το να συναρμολογήσεις όλα αυτά τα πράγματα σε ένα σύνολο, όπως είναι ένα ανθρώπινο όν με αισθήματα και μνήμη και προσωπικότητα, αυτό είναι πολύ πιο δυσνόητο. Ο Στίβεν και ο Σον είναι μονοζυγωτικά δίδυμα. Μεγάλωσαν σε ένα μικρό χωριό έξω από το Νιούκασλ. Όταν ήταν μικροί, δεν τους ξεχώριζε κανείς, ούτε και οι γονείς τους. Είχαν τα ίδια γονίδια, την ίδια οικογένεια και το ίδιο περιβάλλον. Αλλά σήμερα, που είναι 30 ετών, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ο ένας είναι υγιής και ο άλλος έχει σχιζοφρένεια. Από ποια άποψη έχει αλλάξει? Είναι πολύ πιο ήσυχος τώρα πια και πιο κλεισμένος στον εαυτό του, πιο απαθής, δεν έχει κίνητρα όπως πριν. Ο Σον κάποτε ήταν πολύ ανοιχτός χαρακτήρας, χωρίς αναστολές, αλλά τώρα πια δύσκολα βγαίνει από το σπίτι. Όταν ήταν παιδιά, τα δίδυμα ήταν πανομοιότυπα και αχώριστα. Έκαναν τα πάντα μαζί. Ίδρυσαν ένα ροκ συγκρότημα, έπεσαν ποδόσφαιρο, διασκέδαζαν, έπιναν και δοκίμασαν ναρκωτικά. Το ταλέντο του Σον τον οδήγησε σε ένα από τα καλύτερα σχολεία καλών τεχνών στη χώρα. Στα 20 του χρόνια σχεδίαζε λογότυπα για μια πολύ διάσημη εταιρεία σχεδίων στο Λονδίνο. Ύστερα, το μυαλό του και η ζωή του κατέρευσαν. Έπαιρνε διακρίσεις, τους καλύτερους βαθμούς και έκανε και δουλειές ως ελεύθερος επαγγελματίας για μεγάλες εταιρείες. Πιστεύεις ότι θα μπορούσες να το κάνεις αυτό τώρα? Όχι. Αυτή η δουλειά έχει πολύ άγχος. Πρέπει να τηρείς προθεσμίες και τέτοια. Τα δίδυμα είναι αχώριστα και τώρα που είναι 30 χρονών. Η ασθένεια που γκρέμισε τα παιδικά όνειρα του Σον έχει συνέπειες και στον αδελφό του, τον Στίβεν. Και οι δύο είναι άνεργοι.
Ο Στίβεν έχει αφοσιωθεί στο να βοηθήσει τον αδελφό του να τα βγάλει πέρα στο χαοτικό του κόσμο. Παραμένουν αχώριστοι, αλλά μπορείς πλέον να τους ξεχωρίζεις. Αν δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα, θα ήμασταν πολύ καλύτερα. Πρέπει να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα για τον Σον, γιατί αυτός έχει το πρόβλημα. Δύο πράγματα κρατούν τον Σον σε επαφή με τον κόσμο. Ο αδελφός του και τα αντιψυχωτικά φάρμακα. Αν δεν έπαιρνα τα φάρμακα, τώρα θα ήμουν σε ψυχιατρίο. Τι νομίζεις ότι θα έκανες, μπορείς να μου πεις? Πιθανά θα έμπλεκα σε καυγάδες και μπορεί να προσπαθούσα να σκοτώσω κάποιον. Ανησυχούσες ποτέ μήπως πάθεις καμιά ασθένεια? Ακόμα ανησυχώ. Δηλαδή υπάρχει μια πιθανότητα. Τι πιθανότητα? Να το πάθω κι εγώ. Δεν βλέπω γιατί όχι. Αφού το έπαθε εκείνος, είμαστε άλλωστε δίδυμοι. Μια φορά το χρόνο, ο Στίβεν και ο Σον ταξιδεύουν στο Ινστιτούτο Ψυχιατρικής του Λονδίνου, όπου λαμβάνουν μέρος σε μια μελέτη για τη σχιζοφρένεια στα δίδυμα. Μετά από 10 χρόνια με αυτή την καταστροφική ασθένεια, ο Στίβεν ελπίζει ότι αυτή η έρευνα θα επιβεβαιώσει ότι ο εγκέφαλός του έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο. Ο Σον ελπίζει ότι μια μέρα η επιστήμη θα βρει μια θεραπεία. Γι' αυτό το πρόβλημα που από την αρχή τον καταδίκασε σε αυτή τη μόνιμη κατάσταση σύγχυσης και παράνοιας. Στην αρχή νόμιζα ότι είχα τηλεπαθητικές ικανότητες και ότι μπορούσα να διαβάσω τη σκέψη των άλλων, γιατί δεν καταλάβαινα τι συμβαίνει. Και μετά πίστευα ότι μπορεί να είναι πνεύματα ή κάτι τέτοιο. Οι πρώτοι φόβοι για σχιζοφρένεια εντείνονται από την ικανότητα του θύματος να κατανοήσει τα αρχικά συμπτώματα. Στην αρχή ο Σον δεν καταλάβαινε τι συνέβαινε. Είχε ζωηρές παρεσθήσεις και η αυξανόμενη παράνοιά του τον έπεισε ότι ήταν δαιμονισμένος. Πολύ σύντομα πίστευε ότι υπήρχε κάποια συνωμοσία εναντίον του, στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος ο αδελφός του. Όσο περνούσε ο καιρός, μας ανέκρινε συνεχώς και τότε κατάλαβε ότι τα πράγματα ήταν πολύ σοβαρά. Πιστεύει ότι λέω διάφορα εναντίον του και ότι τον επιβουλεύομαι. Δεν ήταν η πρώτη φορά που τα δίδυμα είχαν συναντήσει τη σχιζοφρένεια. Όταν τα αγόρια ήταν 5 χρονών, η σχιζοφρένεια χτύπησε τη μητέρα τους, η οποία από τότε δεν επανήλθε στα λογικά της. Ήταν πολύ καταστροφικό για τον Στίβεν να βλέπει έτσι τον αδελφό του. Αλλά δεν ήταν μόνο ένας κεραυνός που χτύπησε 2 φορές. Οι επιστήμονες πιστεύουν πλέον ότι η σχιζοφρένεια είναι μερικώς κληρονομική. Οι ρίζες της σχιζοφρένειας ξεκινούν από τη σύλληψη. Είναι δηλαδή μια ασθένεια η οποία είναι γενετικά ευπαθής. Επειδή ένας από τους δύο γονείς είχε σχιζοφρένεια, υπήρχε μια πιθανότητα στις 8 για τον Στίβεν και τον Σον να κληρονομήσουν την ασθένεια. Αλλά στο 50% όλων των μονοζυγωτικών διδύμων, η ασθένεια χτύπησε μόνο έναν από τους δύο. Και αυτό μας λέει ότι τα αίτια δεν είναι μόνο γενετικά. Τα γονίδια μας λένε ότι είναι αναγκαία η ανάπτυξη της ασθένειας, αλλά δεν μπορούν να την αναπτύξουν από μόνα τους. Χρειάζεται κάτι περισσότερο. Τι είναι το περισσότερο? Αυτό που πρέπει να προέλθει από το περιβάλλον. Στο Ινστιτούτο Ψυχιατρικής του Λονδίνου, ο Στίβεν και ο Σον είναι μέρος μιας έρευνας που παρακολουθεί 160 ζευγάρια διδύμων. Οι ερευνητές ψάχνουν τις αιτίες που κάνουν μόνο έναν από τους δύο διδύμους να χτυπηθεί από τη σχιζοφρένεια, ενώ ο άλλος ξεφεύγει. Οι δίδυμοι είναι καταπληκτική ομάδα ανθρώπων με την έννοια ότι έχεις ένα ταυτόσιμο ζευγάρι. Μοιράζονται ακριβώς τα ίδια γονίδια. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να ξεχωρίσουμε την επίδραση των γονιδίων από αυτή του περιβάλλοντος. Ο γιατρός Φαρούκ Αχμαντ είναι ένας από τους ειδικούς που ψάχνουν τα ερεθίσματα που προκαλούν την ψύχωση σε αυτή την έρευνα.
Αν και θεωρούμε ότι μοιράζονται και ζουν στο ίδιο περιβάλλον, το ίδιο περιβάλλον μπορεί να διαφέρει. Παραδείγματος χάρη, στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η τροφοδοσία του αίματος στο ένα δίδυμο μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ό,τι στο άλλο. Και αυτό επηρεάζει τόσο την ανάπτυξή του, όσο και την ανάπτυξη του εγκεφάλου του. Γνωρίζουμε από άλλες μελέτες ότι οι επιπλοκές στη γέννα είναι πολύ σημαντικές στο να προδιαθέσουν το άτομο στο να αναπτύξει σχιζοφρένεια. Ο Σον γεννήθηκε με δύο παράγοντες εναντίον του. Μία μητέρα που θα έπεφτε θύμα της σχιζοφρένειας και έναν τοκετό που είχε επιπλοκές και γεννήθηκε 20 λεπτά μετά τον αδελφό του. Η οδυνηρή ιστορία τους τους κάνει τέλεια αντικείμενα έρευνας. Ο γιατρός Άχμαντ, με τη χρήση της μαγνητικής τομογραφίας του εγκεφάλου, προσπαθεί να βρει σημάδια για το πώς η ασθένεια αλλίωσε τον εγκέφαλο του Σον. Σον, μπορείς να με ακούσεις? Θα σου ζητήσω να λες μία λέξη μόλις βλέπεις το γράμμα. Για τους ανθρώπους που πάσχουν από σχιζοφρένεια και οι πιο απλές πνευματικές εργασίες μπορεί να τους φανούν ανυπέρβλητες. Ανοιχνεύοντας την κυκλοφορία του αίματος μέσα στον εγκέφαλο, η μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου παρακολουθεί πόσο ο εγκέφαλος εκτελεί μια εργασία. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων θα αποκαλύψουν τη διαφορά της λειτουργίας και της μορφολογίας των εγκεφάλων τους. Στίβεν, αυτός είναι ο εγκέφαλός σου. Ώστε έχω μυαλό. Ναι, έχεις. Και οι δύο έχετε. Δεν βρήκαμε ακόμα κάποιον που να μην έχει μυαλό. Ανακάλυψες τίποτα από τις εξετάσεις που έκανες εμένα και το Σον? Ναι, κάτι πολύ ενδιαφέρον που θα σας το δείξω. Εδώ είναι το εγκεφαλονοτιαίο υγρό στις κοιλίες του εγκεφάλου. Και οι κοιλίες είναι σαν δωμάτια μέσα στον εγκέφαλο, από τα οποία περνάει το υγρό. Αν η γενετική ήταν ο μόνος παράγων, τα δίδυμα θα είχαν ταυτόσιμους εγκεφάλους. Αλλά οι δομικές εικόνες του εγκεφάλου αποκαλύπτουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο εγκεφάλων. Ο εγκέφαλος του Σον είναι σημαντικά μικρότερος από το μονοζυγωτικό δίδυμο αδελφό του, με περισσότερο υγρό και λιγότερη φαιά ουσία. Οι κοιλίες του Σον είναι πιο διογκωμένες και ασύμμετρες, ένα γνωστό σημάδι σχιζοφρένειας. Δεν είναι ακόμα γνωστό αν η φθορά του εγκεφάλου οφείλεται στην ασθένεια ή στα φάρμακα. Αλλά ο Σον θέλει απελπισμένα να σταματήσει αυτή η διαδικασία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να θεραπεύσει τη σχιζοφρένεια σε μία βραδιά. Η θεραπεία συνίσταται σε ένα συνδυασμό φαρμάκων και κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης. Ο αδελφός του, η οικογένειά του και τα φάρμακα επιτρέπουν στο Σον να ζει έστω στο περιθώριο της κοινωνίας, αλλά είναι πλέον μια σκιά του παλιού εαυτού του. Τι σκέφτεσαι όταν βλέπεις αυτές τις εικόνες? Πολύ θα ήθελα να ήμουν έτσι όπως ήμουν παλιά. Πιστεύεις ότι είναι άδικο? Ότι η ζωή σου φέρθηκε άδικα? Ορίστε. Η κάθε μέρα του Σον είναι μία μάχη με τον τρόμο, με τον εφιάλτη που τον κρατάει κλειδωμένο μέσα σε ένα κόσμο φόβου και μοναξιάς. Η τρέλα είναι μια παλιά ασθένεια, ίσως τόσο παλιά όσο και ο άνθρωπος. Αυτό που ήταν εξίσου οδυνηρό με την ασθένεια ήταν ο τρόπος αντιμετώπισής της. Προσπαθούσαμε να την κλειδώσουμε, να την κόψουμε ή να την κάψουμε. Αλλά ο εφιάλτης αρνιόταν να εξαφανιστεί. Η τρέλα μας ακολουθούσε πάντα. Στους αρχαίους πολιτισμούς πίστευαν ότι η τρέλα ήταν αποτέλεσμα σωματικής πάθησης, μιας ανισορροπίας των τεσσάρων υγρών του σώματος. Ο εγκέφαλος ήταν το όργανο του μυαλού και ήταν δεκτικό στην ασθένεια.
Αλλά μόνο στο Μεσαίωνα η τρέλα θεωρήθηκε σαν σημάδι του διαβόλου και τιμωρία του Θεού. Μεταξύ του 1460 και του 1680, δεκάδες χιλιάδες πνευματικά ασθενείς, οι περισσότερες γυναίκες, κάηκαν στην πυρά σαν μάγισσες ή αιρετικές. Η απάνθρωπη αντιμετώπιση της ασθένειας συνεχίστηκε και στη διάρκεια της αναγέννησης. Οι διανοητικά ασθενείς εξορίζονταν σε άσυλα και φυλακές και σάπιζαν αλυσοδεμένοι μέχρι να πεθάνουν. Το 19ο αιώνα η τρέλα απασχόλησε πλέον την επιστήμη. Εν τούτης, οι νέες τεχνικές για τη μελέτη της ασθένειας συμπεριλάμβαναν τον εγκλισμό και την καταπίεση των πνευματικά ασθενών και δεν ήταν λιγότερο απάνθρωπες από τις προηγούμενες εποχές. Μόνο τον 20ο αιώνα, με τη γέννηση της ψυχιατρικής, δόθηκε ορισμός στην ασθένεια της παράνοιας, της απομόνωσης και των παρεστήσεων και ονομάστηκε σχιζοφρένεια. Η ασθένεια του κατακερματισμένου μυαλού. Οι σύγχρονες θεραπείες, όπως τα ηλεκτροσόκ και η λοβοτομή, ήταν καταχρηστικές. Η επιστήμη ακολούθησε τον εφιάλτη στον εγκέφαλο, αλλά οι άνθρωποι ήταν ακόμα αποφασισμένοι να τον αποκλείουν από την κοινωνία. Η πρώτη πραγματική επαναστατική θεραπεία έγινε το 1951 με την ανακάλυψη των νευροληπτικών φαρμάκων, τα οποία ήταν πολύ ισχυρά φάρμακα που μείωναν την επίδραση της ψύχωσης. Η ηρεμιστική επίδραση αυτών των πανίσχυρων φαρμάκων επέτρεψε στους σχιζοφρενείς να επιστρέψουν σε μια ζωή έξω από τα ιδρύματα. Αλλά η φαρμακευτική αγωγή μπορούσε μόνο να μειώσει τα συμπτώματα μιας ζωής συνεχούς αισθητήριας υπερφόρτωσης. Μια ζωή εγκλωβισμένη σε έναν εγκέφαλο που ήταν ανίκανος να ξεχωρίσει τι ήταν αλήθεια και τι φανταστικό. Φανταστείτε τη ζωή σας σαν ένα γεμάτο εστιατόριο που είναι το πεδίο της μάχης σας. Και όπου κάθε ήχος, κάθε φωνή και κάθε νότα μουσικής, όλα χτυπούν με την ίδια τεράστια ένταση πάνω στο μυαλό σας. Φανταστείτε ότι κάθε φορά που σας κοιτούσε κάποιος, να πιστεύετε ότι διαβάζει το μυαλό σας και ότι σας βάζει σκέψεις στο μυαλό σας. Και όλες αυτές οι φανταστικές φωνές μέσα στο μυαλό στριγκλίζουν ταυτόχρονα σε μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνετε. Φανταστείτε να ζείτε παγιδευμένοι μεταξύ του εαυτού και του άλλου, χωρίς κανένα σύνορο, μεταξύ των δικών σας σκέψεων και των σκέψεων των άλλων. Για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη τη γη, αυτή είναι η καθημερινή ζωή. Η ζωή μέσα στον κόσμο της σχιζοφρένειας. Αν εσείς και εγώ βρισκόμασταν σε ένα κοκτέιλ πάρτι ή σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό, όπου υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι και γινόντουσαν πολλές συζητήσεις ταυτόχρονα, θα μπορούσαμε να εστιάσουμε σε μία μόνο συζήτηση, αποκλείοντας όλες τις άλλες συζητήσεις και τους άλλους θορύβους γύρω μας. Η γιατρός Φρανσίς Μπένες είναι ένας παγκοσμίου φήμης επιστήμονας που προσπαθεί να βρει συνθετικά στοιχεία μεταξύ της χημίας του εγκεφάλου και της σχιζοφρενικής συμπεριφοράς. Όταν ένας σχιζοφρενής βρίσκεται σε μια συνοστισμένη αίθουσα στην οποία γίνονται πολλές συζητήσεις τριγύρω του, ακούει όλες τις συζητήσεις με την ίδια έμφαση. Η κατάσταση γίνεται τελείως ανυπόφορη και ο μόνος τρόπος για να επανακτήσουν τον έλεγχο πάνω στις αθρώες αισθητήριες πληροφορίες που βομβαρδίζουν τον εγκέφαλό τους είναι να το σκάσουν από το δωμάτιο. Τα θύματα της σχιζοφρένειας ζουν μέσα στο φόβο. Η ανικανότητα φιλτραρίσματος των εξωτερικών εμπειριών από τις εσωτερικές σκέψεις οδηγεί στη δημιουργία παρεστήσεων, φωνών και οραμάτων που μπορεί να μετατρέψουν ακόμα και γνώριμες καταστάσεις σε τρομακτικές. Η σύγχρονη απεικόνηση των λειτουργιών του εγκεφάλου επιτρέπει στους ερευνητές να παρακολουθούν τη δραστηριότητά του κατά τη διάρκεια των ψυχωτικών επεισοδίων, προσθέτοντας νέα κατανόηση στη δύναμη των παρεστήσεων. Οι σχιζοφρενείς βιώνουν τις παρεστήσεις σαν να είναι πραγματικότητα, γιατί το μυαλό τους λέει ότι αυτή η εμπειρία είναι αληθινή.
Αυτές οι εικόνες του αξονικού τομογράφου δείχνουν ότι η δραστηριότητα ενός εγκεφάλου που ακούει πραγματικές φωνές είναι ίδια με ενός εγκεφάλου που ακούει φανταστικές φωνές. Ακούω κάποιον να φωνάζει το όνομά μου, ή ακούω το τηλέφωνο να χτυπάει, ή ακούω κάποιον στην πόρτα. Και έτσι πηγαίνω εκεί, αλλά δεν υπάρχει κανένας. Συχνά παρατηρώ ανθρώπους που πηγαίνουν στους τηλεφωνικούς θαλάμους για να τηλεφωνήσουν. Και τότε αρχίζω να ακούω φωνές που είναι σαν κάποιοι να μου τηλεφωνούν. Ήταν μία ή πολλές φωνές. Αρκετές. Άνδρες ή γυναίκες. Και τα δύο. Και σε έκαναν να αισθάνεσαι άσχημα ή μπορούσες να τις αγνοήσεις. Προσπαθώ να τις αγνοήσω, αλλά μερικές φορές με κάνουν να αισθάνομαι πολύ άσχημα. Τι είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις άσχημα? Ακούω να με φωνάζουν με διάφορα ονόματα. Δηλαδή αρχίζεις να το παίρνεις προσωπικά. Μάλιστα. Μερικές φορές ακούω φωνές. Ακούω ονόματα που μου μιλούν. Αλλά οι φωνές δεν έχουν ονόματα. Δεν ακούω τις φωνές. Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν οι φωνές. Όλος ο κόσμος έχει βγει για να με κυνηγήσει, εμένα και την οικογένειά μου. Ήταν τρομακτικό. Για πολλά θύματα, η πνευματική ασθένεια είναι μια ισόβια παγίδα. Είναι ένας επαναλαμβανόμενος εφιάλτης που καταστρέφει τις περιόδους της φυσιολογικής ζωής. Χρειάζεται ένα εξαιρετικό μυαλό για να διασχίσει με τη θέλησή του τα σύνορα μεταξύ λογικής και παράνοιας. Όταν βρίσκεσαι μέσα στην παράνοια, είναι σαν να βλέπεις ένα όνειρο από το οποίο δεν μπορείς να ξυπνήσεις. Τώρα πια που κοντεύει να τελειώσει το όνειρο, συνειδητοποιώ ότι είναι όνειρο και ξυπνώ. Ο Τζον Νας αντιπροσωπεύει δύο από τις πιο ακραίες καταστάσεις του ανθρώπινου μυαλού, του νομπελίστα μαθηματικού και ενός μακρόχρονου θύματος της σχιζοφρένειας. Όταν ο Νας ήταν τελειόφυτος του Πανεπιστημίου Πρίνστον το 1950, βοήθησε στη δημιουργία ενός πρωτοποριακού νέου κλάδου των μαθηματικών που ονομάστηκε η θεωρία του παιχνιδιού. Οι ριζοσπαστικές ιδέες του έδωσαν τις βάσεις για τη σύγχρονη θεωρία των οικονομικών. Μετά από 40 χρόνια, απονεμήθηκε στον Νας το βραβείο Νόμπελ στα οικονομικά για αυτή ακριβώς τη θεωρία. Χρειάστηκαν αυτά τα 40 χρόνια γιατί το 1959, σε ηλικία 30 χρονών, το καταπληκτικό μυαλό του βραχυκύκλωσε και ο Τζον Νας εισήχθη στο ψυχιατρίο για σχιζοφρένεια παρά τη θέλησή του. Την πρώτη φορά με πήγαν στο Μακλίν, που είναι ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία. Υπήρχαν αστυνομικοί και πάλεψα για λίγο μαζί τους στην πόρτα. Αλλά αυτή η αντίσταση ήταν άκαρπη και συνειδητοποίησα ότι ήμουν σαν το πιόνι που εγκλωβίστηκε στη σκακέρα. Για τα επόμενα 30 χρόνια η ζωή του Νας πηγαίνω ερχόταν από τα βάθη της παράνοιας στα ύψη της διανόησης και από το ξεσπίτωμα σε μια τιμητική θέση στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον. Του έκαναν θεραπεία με ινσουλίνη στον εγκέφαλο, με ηλεκτροσόκ και με πολύ δυνατά φάρμακα. Ακόμα και σήμερα, ο Νας βρίσκεται σε συνεχή αγώνα μεταξύ λογικής και παρανοϊκής σκέψης. Τελικά κατόρθωσα να βγω από το ψυχιατρίο χωρίς όμως να είμαι τελείως λογικός. Αλλά κατά κάποιο τρόπο, ήταν σαν μια μορφή αναγκαστικής διάβγειας. Είχα υποχρεωθεί να δεχτώ τη λογική σκέψη όταν ήρθα εδώ. Και όταν επέστρεψα στις παρεστήσεις, αισθάνθηκα σαν να δραπέτευα από τους αστυνομικούς που με ανάγκαζαν να συμπεριφέρομαι λογικά. Ο Τζον Νας είχε αποκτήσει δύο γιους πριν πάθει σχιζοφρένεια. Ο μικρότερος γιος του, ο Τζόνι, κληρονόμησε και την ευφυΐα του και τη σχιζοφρένειά του. Η γιατρός Νάνση Ανδρέασεν έχει συνάντηση με τον Νας, τη σύζυγό του και το γιο τους, στα πλαίσια της έρευνάς της για τη σχέση δημιουργικότητας και διανοητικής ασθένειας.
Είσαι ψυχίατρος? Ναι, είμαι ψυχίατρος. Πώς σε λένε? Νάνση. Το επίθετό μου είναι Ανδρέασεν. Ήθελα να μου πεις λίγο για τα ενδιαφέροντα που είχες και τις εμπειρίες σου όταν έπαιζες σκάκι. Κάνε μου ερωτήσεις και θα προσπαθήσω να σου απαντήσω. Πότε ξεκίνησαν τα συμπτώματά σου? Όταν ήμουν στην εφηβεία. Ήμουν ένας αναγεννημένος χριστιανός και είχα γίνει πολύ φανατικός. Είχα γίνει θρησκόληπτος και τις φωνές που άκουγα τις ερμήνευα σαν φωνές του Θεού. Και τι σου έλεγαν οι φωνές? Περπατούσα μέσα στη μέση της Εθνικής Οδού και οι φωνές μου έλεγαν να μείνω εκεί, στο μέσον της Εθνικής Οδού. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, πολύ σοβαρά τα πράγματα. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι το είχα κληρονομήσει από τον πατέρα μου και έτσι ευνηδιάστηκα. Δεν είχα τις γνώσεις που έχετε εσείς οι ψυχίατροι. Τώρα ξέρω ότι αυτό θα υπάρχει στην οικογένεια. Τότε όμως ευνηδιάστηκα τελείως. Τα είχα παίξει εντελώς. Παράτησα τα μαθηματικά μου και το σκάκι. Αλλά δεν είχα υποψιαστεί ότι ήμουν καθοδόν για το ψυχιατρίο. Ήσουν λοιπόν στην εφηβεία, αλλά κατόρθωσες να αναρρώσεις αρκετά και να επιστρέψεις και να πάρεις τον ντοκτορά σου στα μαθηματικά. Ναι, αυτό ήταν καταπληκτικό. Στη διάρκεια της θρησκευτικής μου παράνοιας, έχασα όλη μου την ικανότητα να ασχοληθώ με τα μαθηματικά. Ήμουν ιδιοφυΐα στα μαθηματικά. Είχα άριστη απόδοση. Αλλά έχασα όλη μου την ικανότητα για μαθηματικά. Δεν μπορούσα να κάνω μία άθρηση. Αλλά τότε επέστρεψα στη σχολή. Οι φωνές εξαφανίστηκαν και συνέχισα τα μαθηματικά πάλι. Και απέκτησα πάλι όλες τις ικανότητες που είχα χάσει στα μαθηματικά. Και συνέχισα για το ντοκτορά. Δίδασκα και δημοσίευα εργασίες μου. Ακολούθησα τα βήματα του πατέρα μου, για να τον τιμήσω. Ο Τζόνι Νας, όπως και ο πατέρας του, συχνά ζούσε περιόδους όπου επανακτούσε πλήρως την ιδιοφυΐ του ικανότητα. Αλλά η ψύχωση πάντα επανερχόταν, κάνοντας τη ζωή του ένα απότομο σκαμπανέβασμα ανάμεσα στη λογική και την παράνοια. Αλλά ακόμα υποφέρω από τα συμπτώματα της διανοητικής μου ασθένειας, καταλαβαίνετε? Έχω ακόμα παρεστήσεις. Αλλά μπορώ και λειτουργώ παρά την πνευματική μου ασθένεια. Έχω λειτουργική σχιζοφρένεια. Λοιπόν, επειδή ανέφερε τις παρεστήσεις, τι εννοείς ακριβώς? Εννοείς τη φωνή ή κάτι άλλο? Εννοώ και ακουστικές και οπτικές παρεστήσεις. Βλέπεις κάτι? Ναι, τι βλέπεις? Δεν ξέρεις ότι έχω οπτικές παρεστήσεις? Ναι, θυμάμαι ότι μια φορά στο ψυχιατρίο το ισχυρίστηκες αυτό. Λοιπόν, μπαμπά, δεν με παρακολουθείς καθόλου, αν δεν ξέρεις ότι είχα νοερές απεικονίσεις. Αλλά δεν ομολογείς το τι συνέβαινε. Είχα οπτικές παρεστήσεις, πατέρα. Τι βλέπεις? Βλέπω πράγματα στον αέρα, που όμως δεν υπάρχουν. Πώς το ξέρεις? Εννοώ, βλέπεις κάτι σαν φαντάσματα ή κάτι άλλο? Ναι, σαν φαντάσματα. Βλέπεις σκιές? Τα βλέπω να αιωρούνται. Άρα θα πρέπει να είναι σκιές. Τι βλέπεις στον αέρα? Θα μπορούσες να τις ονομάσεις σκιές. Αλλά ο πατέρας μου δεν το πιστεύει. Ναι, αλλά δεν μου είχες πει ότι συνέβαινε αυτό. Αλλά δεν τα βλέπεις πραγματικά. Πρέπει να μας πεις αν τα βλέπεις. Κοίτα, οι γονείς σου δεν είναι οι γιατροί σου και δεν θέλουν να παρέμβουν στη ζωή σου, σωστά? Αυτό είναι πολύ κακό. Χάρηκα που σας γνώρισα. Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα συμπτώματα της ασθένειας είναι ο θυμός, η συναισθηματική απομάκρυνση, η απομόνωση και η άρνηση. Η αντίδραση σε αυτά κάνει τη θεραπεία δυσκολότερη. Είναι πολύ σπάνιο κάποιος που έχει αυτά τα συμπτώματα να του γίνει γρήγορα η σωστή διάγνωση, να υποβληθεί σε θεραπεία και μετά να συνεχίσει τη σωστή θεραπεία για την υπόλοιπη ζωή του. Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι έχουν άγνοια για το τι του συμβαίνει. Δεν ξέρουν. Αλλά και να έχουν κάποια υπόνοια, δεν θέλουν να πούν τίποτα γι' αυτό, γιατί θεωρούν ότι είναι στίγμα να πούν ότι έχουν κάποια διανοητική διαταραχή. Η άρνηση είναι συνήθως η πρώτη αντίδραση στην εμφάνιση της σχιζοφρένειας, αλλά δεν είναι η χειρότερη. Ο γιος του Πάτρικ Ογκάινελ ήταν ένας υγιής έφηβος 15 χρονών όταν έφυγε από το σχολείο. Είπε του πατέρα του ότι εγκατέλειψε το σχολείο γιατί μύριζε άσχημα. Ο Πάτρικ δεν έδωσε σημασία σε αυτό παρά μόνο το επόμενο καλοκαίρι. Έφυγε από το σχολείο τον Απρίλιο. Το επόμενο καλοκαίρι μιλούσαμε στο τηλέφωνο και κυριολεκτικά παραλυρούσε.
Τι έγινε? Έλεγε απίστευτα πράγματα. Ήταν την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων στις Ηνωμένες Πολιτείες και μου είπε ότι του μιλούσαν από την τηλεόραση άνθρωποι από το Χιούστον και του απένιμαν το χρυσό μετάλλιο του Χάους. Μου τα είπε αυτά από το τηλέφωνο και τότε μόνο συνειδητοποίησα ότι κάτι πολύ κακό είχε συμβεί. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι ήταν μια πραγματική ασθένεια. Έστω και αν λογικά το καταλάβαινα, μέσα μου έλεγα ότι κάποια μέρα θα γίνει καλά. Απλά έπρεπε να περιμένουμε και να φερόμαστε φυσιολογικά. Του είπα να επιστρέψει στο σχολείο, να πηγαίνει και να βλέπει κόσμο και ότι ο μόνος τρόπος για να επανέλθει ήταν να επικοινωνεί με τους άλλους, να συμπεριφέρεται φυσιολογικά και να ζήσει και πάλι μια φυσιολογική ζωή. Με τα αντιψυχωτικά φάρμακα, η ψύχωση του Γκανεέλ άρχισε να βελτιώνεται, αλλά παρά τη διάβγειά του, το μυαλό του συνέχισε να μαστίζεται από τα συμπτώματα της σχιζοφρένειας. Και συνήθισε να μου λέει ότι ήταν τρελός και ότι δεν θα τα κατάφερνε ποτέ. Και αυτό τον έκανε πολύ δυστυχισμένο. Και φτάσαμε πια στην ημέρα που πιστεύω ότι αισθανόταν τόσο άσχημα και είχε πάθει τέτοια κατάθλιψη που ξαφνικά αποφάσισε ότι δεν μπορούσε να αντέξει άλλο. Και έτσι μου είπε ότι θα πήγαινε στην καφετέρια να πιει ένα καφέ. Και πήγε κατευθείαν στον υπόγειο σιδηρόδρομο. Έπεσε στις γραμμές του τρένου και αυτό ήταν. Στις 27 Ιανουαρίου του 1998, ο Γκάνελ έδωσε τέρμα στη ζωή του. Ήταν μόλις 19 χρονών. Το 50% των νεαρών που υποφέρουν από σχιζοφρένεια κάνουν απόπειρα αυτοκτονίας. Το 10% από αυτούς το πετυχαίνουν. Το λυπηρό είναι ότι όσο περισσότερο καιρό παραμένουν τα συμπτώματα, όσο περισσότερο εξελίσσεται η ασθένεια και η βλάβη αρχίζει να συσσωρεύεται στον εγκέφαλο, τόσο μικρότερη είναι η αντίδραση στη θεραπεία και τόσο δυσκολότερη είναι η πρόγνωση. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν στην πρόληψη. Υποστηρίζουν ότι αν ξεκινήσουμε φαρμακευτική αγωγή σε αυτούς τους νεαρούς πριν από την εμφάνιση της ασθένειας, ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εμποδιστούν οι βλαβερές επιπτώσεις της ασθένειας στον εγκέφαλο πριν καν εμφανιστούν. Και αυτό βασικά είναι από μόνο του πολύ αντιφατικό. Δίνεις φάρμακα σε κάποιον για κάτι που δεν έχει και που πιθανά μπορεί να μην προσβληθεί ποτέ από αυτό. Δεν υπάρχει θεραπεία για τη σχιζοφρένεια. Αλλά η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να απαλύνει τα συμπτώματα. Και γενικά, όσο πιο γρήγορα γίνει η φαρμακευτική αγωγή στον ασθενή, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα. Στο Πανεπιστήμιο της Νέας Καρολίνας, κάτω από την καθοδήγηση του γιατρού Τζεφ Λίμπερμαν, οι επιστήμονες προσπαθούν να προσδιορίσουν και να θεραπεύσουν τους ασθενείς που δείχνουν τα πρώτα σημάδια ψύχωσης. Η γιατρός Νταϊάννα Πέρκινς μελετάει τα μυαλά των ασθενών που είχαν το πρώτο επεισόδιο. Νεαρούς που αντιμετώπιζαν τα συμπτώματα για πρώτη φορά. Η γιατρός Πέρκινς, παρακολουθώντας από κοντά τις δομές του εγκεφάλου τους, καθώς εξελίσσεται η ασθένεια, ελπίζει να προσδιορίσει αν οι ανομαλίες του εγκεφάλου του σχιζοφρενούς προέρχονται από τη σύλληψη ή αναπτύσσονται αργότερα. Για πολλούς λόγους ενδιαφερόμαστε για τα πρώτα στάδια της ασθένειας. Καταρχάς, θα μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για το τι προκαλεί τη σχιζοφρένεια. Ελπίζουμε επίσης ότι αν παρέμβουμε από την αρχή, ίσως μπορέσουμε να εμποδίσουμε την εμφάνιση της ψύχωσης, την εμφάνιση της ασθένειας. Είχα σκέψεις αυτοκτονίας και αυτό που με έφερε αρχικά στο ψυχιατρίο ήταν αυτές οι σκέψεις που είχα ότι μπορούσα να πετάξω. Η Τερέζα είναι μία από τις ασθενείς του πρώτου επεισοδίου που επισκέφθηκε τη γιατρό Πέρκινς ψάχνοντας για απαντήσεις. Είδα μια βροχή μετεωρητών και όταν ένα αστέρι έπεφτε από τον ουρανό, πάντα πίστευα ότι μια ψυχή ανεβαίνει στο Θεό ή κάτι τέτοιο. Και έτσι άρχισα να πιστεύω ότι ίσως η ψυχή μου να ανέβαινε στο Θεό.
Η Τερέζα ήδη ήξερε τη σχιζοφρένεια πολύ καλά, γιατί η μητέρα της ήταν θύμα της. Φοβόμουν ότι θα γίνω σχιζοφρενής. Βασικά, μία από τις μεγαλύτερες φοβίες μου ήταν να μην αναπτύξω αυτή την ασθένεια και προσπάθησα να την αποθήσω. Αλλά στη διάρκεια της προσπάθειάς μου να μην το σκέπτομαι, η ασθένεια προχωρούσε και δεν έφυγε. Και συνέχισα να έχω συμπτώματα. Αν και τα μισά από τα θύματα που υποφέρουν από τα βασικά συμπτώματα δεν θα τα βιώσουν ποτέ ξανά, τα υπόλοιπα μισά είναι καθοδόν για πραγματική ψύχωση. Υποθέτουμε ότι τα άτομα που συνεχίζουν να αναπτύσσουν συμπτώματα ή που τα συμπτώματα τους χειροτερεύουν, μπορεί να έχουν κάποιες αλλαγές σε αυτές τις δομές του εγκεφάλου τους. Έτσι θα δούμε αν στην Τερέζα υπάρχουν ή όχι αυτές οι αλλαγές και αν ο εγκέφαλος αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται ο εγκεφαλός μου? Φαίνεται μια χαρά, Τερέζα. Αυτές είναι οι εικόνες του εγκεφάλου σου που τις πήραμε με αυτόν τον τρόπο μέσα από το κεφάλι σου και μπορούμε να τις ονομάσουμε αξονικές τομές. Η αξονική τομογραφία φαίνεται πολύ φυσιολογική. Δεν δείχνει καμία προφανή ανομαλία. Οι κοιλίες έχουν κανονικά μεγέθη, σαν αυτά που θα αναμέναμε από έναν εγκέφαλο φυσιολογικού υγιούς ατόμου. Δεν είχα δει τον εγκέφαλό μου άλλη φορά και έτσι προσπαθώ να καταλάβω σε ποιο σημείο βρίσκεται η έμπνευσή μου και σε ποιο δημιουργούνται τα όνειρά μου και όλα τα άλλα. Προς το παρόν, η προληπτική θεραπεία της Τερέζα φαίνεται να είναι αποτελεσματική. Όσο εξακολουθεί να παίρνει τα φάρμακα, τα συμπτώματα δεν θα επανεμφανιστούν. Αλλά θα πρέπει η Τερέζα για όλη της τη ζωή να παίρνει αυτά τα ισχυρά ψυχοφάρμακα, επειδή είχε ένα και μόνο επεισόδιο σχιζοφρένειας. Ελπίζω να μπορέσω να βοηθήσω την Τερέζα να ελέγξει τα συμπτώματα και όταν βελτιωθεί αρκετά, να αποτραπούν οι υποτροπές στο μέλλον. Αλλά δεν ξέρουμε μέχρι πότε πρέπει να παίρνει τα φάρμακα και αν πρέπει για μια ζωή να παίρνει ψυχοφάρμακα, επειδή είχε μόνο ένα επεισόδιο. Αυτά θα τα συζητήσουμε με την Τερέζα εν καιρό. Πώς βλέπω το μέλλον μου σήμερα? Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση, γιατί προς το παρόν, κυριολεκτικά σκέπτομαι μόνο την κάθε μέρα. Μόνο την κάθε μέρα, στην κόψη του ξηραφιού της παράνοιας και των παρεστήσεων, μέχρι κάποια μέρα η ιατρική επιστήμη να σπάσει τους τοίχους της τρέλας. Νομίζω ότι μέρα με την ημέρα βελτιώνουμε τη θεραπεία της σχιζοφρένειας. Και τώρα πλέον η πλειοψηφία των σχιζοφρενών ζει μέσα στην κοινωνία και συχνά είναι σε πολύ καλή κατάσταση και χρειάζονται βραχυπρόθεσμες εισαγωγές στο ψυχιατρίο. Αν υποθέσουμε από πού ξεκινήσαμε όσο αφορά τη γνώση, έχουμε προχωρήσει αρκετά. Αλλά είμαστε στα πρόθυρα να μάθουμε πολύ περισσότερα. Και αυτά είναι που θα βελτιώσουν την ικανότητά μας να διαγνώσουμε και να θεραπεύσουμε αυτή τη διαταραχή. Και πιστεύω ότι πράγματι έχουμε την ευκαιρία στα χέρια μας να εμποδίσουμε και να ανακαλύψουμε τη θεραπεία της σχιζοφρένειας. Ελπίζω ότι θα υπάρξουν πιο αποτελεσματικές θεραπείες. Όσο περισσότερα μαθαίνουμε από βασικές επιστημονικές μελέτες, τόσο περισσότερο θα μεγαλώνει το οπλοστάσιό μας για την κατασκευή νέων φαρμάκων που θα είναι πιο αποτελεσματικά και χωρίς παρενέργειες. Και πιθανότατα στο μέλλον να υπάρξει και θεραπεία. Οι σύγχρονες εξελίξεις στη φαρμακολογία έχουν απελευθερώσει τα θύματα της σχιζοφρένειας από τον εγκλωβισμό στα ψυχιατρία, αν και παραμένουν φυλακισμένα μέσα στα ίδια τους τα μυαλά. Η υποστήριξη του δίδυμου αδελφού του Σον του δίνει δύναμη να ζήσει. Όποτε έχει ηρεμία μυαλού, συνεχίζει να ζωγραφίζει. Η Τερέζα φυλάει παιδιά εργαζόμενων μητέρων και ασκεί τις καλλιτεχνικές της τάσεις. Ο γιατρός Τζον Νας αναπτύσσει νέες θεωρίες στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον και ο γιος του Τζόνι ζει στο σπίτι και πολεμάει τις επίμονες παρεστήσεις του. Ο Steve Wiener πέθανε σε ηλικία 49 ετών από επιπλοκές που προήλθαν από τη συνεχή δραστηριότητα της διανοητικής του ασθένειας.